Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Παρασκήνιο, Τετάρτη σήμερα. Εξετάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτική, οικονομία, κυπριακό, επικαιρότητα. Και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Χριστόφια, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΓΕΛ. Κύριε Χριστόφια, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχει αρκετά θέματα η επικαιρότητα, κύριε Χριστόφια. Ξεκινούμε, είχαμε τις τουρκοκυπριακές εκλογές. Έχουμε τα σκάνδαλα, έχουμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό, έχουμε την οικονομία και έχω και βεβαίως ένα-δυο παρασκήνια τα οποία θα δούμε στο τέλος, πιο μετά, διότι θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά με τις εκλογές στα κατεχόμενα. Τι έγινε? Καταρχάς, να συγχαρώ την προσπάθεια που κάνετε στο σταθμό. Ευχαριστούμε. Είναι μια έτσι πολύ ευγενής φιλοδοξία του τύπου έχετε, κατά την άποψή μου, αλλά ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος και της νέας γενιάς. Γι' αυτό να ευχηθώ με τη σειρά μου κάθε καλό και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας. Ευχαριστούμε. Όσον αφορά στην επικαιρότητα, δυστυχώς είναι περισσότερον αρνητικές οι ειδήσεις και η κατάσταση. Δηλαδή, σε όλες τις πτυχές που έχεις αναφερθεί, φίλε Παναγιώτη, στα πλήστα ζητήματα δεν έχουμε κάτι καλό. Και αυτόν δημιουργεί και μια ανασφάλεια και μια πολύ κακή κατάσταση για το σύνολο της κοινωνίας. Μέρος αυτών των αρνητικών ειδήσεων είναι και το αποτέλεσμα στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα. Κατάρ. Εμείς εκρίναμε ως άκρος αρνητικό το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι απολύτως σεβαστό βέβαια. Παρόλο που κατακρίναμε και θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις της Τουρκίας, οι ομές παρεμβάσεις της Τουρκίας με όλους τους τρόπους και με οικονομικούς τρόπους αλλά και με άλλους εκβιασμούς στην κοινωνία στα κατεχόμενα, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. 51,74 ο Ερσίν Τατάρ, 48,26 ο Ακιντζή. Είχα μια διαφορά 5.000 ψήφους περίπου, 67.385 ψήφους ο Τατάρ, 62.858 ο Μουσταφά Ακιντζή. Είχα μια διαφορά 5.000 ψήφους. Και ενώ αρχικά να πω, Χρήστο, ότι στον πρώτο γύρο το αποτέλεσμα που έλαβε ο Μουσταφά Ακιντζή ήταν ενθαρρυντικό. Αν θεωρήσουμε ότι είχε και τη δεξαμενή του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ναι, βέβαια, από ό,τι φαίνεται δεν ψήφισαν όλοι με έναν καθολικό τρόπο από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο, ναι. Στο δεύτερο γύρο, λόγω ακριβώς και αυτών των παρεμβάσεων της πίεσης που έτυχε πολλοί κόσμος από την Τουρκία και από τους Τουρκοκύπριους που είναι στην ουσία σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι παρόλο την ήττα που γνώρισε ο Μουσταφά Ακιντζή και οι δυνάμεις που τον στήριξαν, ότι αντιστάθηκαν και κατάφεραν αυτόν, ακόμα και το αποτέλεσμα που πέτυχαν είναι μεγάλης σημασίας. Δείχνει μια τάση και βάζει μια πίεση, κατά την άποψή μας, και στον Σιντατάρ και στην Τουρκία να λαμβάνει υπόψη, να εξακολουθήσει να λαμβάνει υπόψη, ναι, ότι μια μεγάλη μερίδα των Τουρκοκυπρίων δεν θέλει τις παρεμβάσεις της Τουρκίας με τον τρόπο που παρεμβαίνει στα κατεχόμενα. Θέλει η ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, θέλει να βρεθεί επιτέλους η συνολική λύση του Κυπριακού που να απελευθερώνει και να επανενώνει τον τόπο μας και να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Όμως, είχαμε το αποτέλεσμα το οποίο καλώς ή κακώς προεκλογικά διασυνδέθηκαν αυτές οι εκλογές και λέγαμε και στην απεδοπλευρά, ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και στα κατεχόμενα, ήδη οι Τουρκοκυπροί, ανέδειξαν αυτές τις εκλογές τύπου δημοψηφίσματος. Ότι αν εκλέξουμε τον Μουσταφά Ακιντζή, θέλουμε λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Εάν εκλέξουμε τον Τατάρ, είναι ως να οδηγούμαστε σε διχοτόμηση. Και ήρθαμε τώρα,
εξελέγει ο Τάταρ και προσπαθούμε τώρα να τα μαζέψουμε. Αυτό δεν θεωρώ ότι εμείς αυθαίρετα το εξάξαμε ως συμπέρασμα. Ήρθε ως φυσιολογική συνέχεια των διακηρυγμένων θέσεων και τις τάσεις που είχε ο Ερσίν Τατάρ και το ΟΜΠΕΠΕ, το Κόμμα Εθνικής Ενότητας, τα κατεχόμενα εδώ και δεκαετίες, ναι. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από τους μεγαλύτερους θειασότες της λύσης δύο κρατών. Δημόσια επεφρασμένο, ναι. Το πράγμα. Άρα δεν θεωρώ ότι ήταν αυθαίρετο από τον οποιοδήποτε. Ναι, δεν ήταν αυθαίρετο, αλλά τώρα ερχόμαστε και προηγουμένως, είπετε εσείς, η μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων θέλει λύση της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας. Μα αν ήταν έτσι, θα ψήφιζαν τον Μουσταφά Κιντζή. Τον αντίο ψήφιζαν τον Τατά. Ναι, εντάξει, δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Πρέπει να τα βλέπουμε στη διάρκεια του τα πράγματα, και όχι στιγμιαία. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει καλός ή κακός την βούληση του κόσμου εκείνη τη δοσμένη χρονική στιγμή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο σύνολο κατά τη χρονική διάρκεια την Μακράν, στο σύνολο του κόσμου, εξέφρασε την άποψη που έχει για το μέλλον του στο πώς το οραματίζεται στην Κύπρο μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι εμείς θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να πιέζουμε την διεθνή κοινότητα, αλλά και τον Ερσίν Τατάρ και την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών. Ναι, προς την κατεύθυνση του σεβασμού του συμφωνημένου πλαισίου που υπάρχει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα έρθουμε και στο Κυπριακό, κύριε Χριστόφη, αλλά πρώτου έρθουμε να δούμε μια άλλη εξέλιξη που έγινε ανήμερα εκλογών. Το άνοιγμα του παραλίας, μέρος της παραλίας του Βαροσίου. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, ότι έστω και αν το αρνήθηκαν δημόσια, ότι ήταν καθαρά προεκλογική φιέστα. Το είχαν κάνει και είναι ξεκάθαρο και λειτουργήσε. Ευκήγεν τους, που λέμε, ναι, στην Κυπριακή. Φάνηκε ότι ευκήγεν τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το έκανα για να τους βοηθήσει, να βοηθήσει την υποψηφιότητα Ερσίν Τατάρ, για να δείξουν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Μην ξεχνούμε ότι ο Ερσίν Τατάρ ως λεγόμενος πρωθυπουργός ξεκίνησε την ιστορία με το Βαρόσι από την αρχή του. Και απλώς ήταν η κατάληξη αυτό που. Δεν ήταν ο Ζερσέι. Ήταν ο Ζερσέι, ήταν μαζί, νομίζω. Ήταν λεγόμενος υπουργός εξωτερικών ο Ζερσέι και λεγόμενος πρωθυπουργός, ναι, ο Τατάρ. Και από κοινού, σε συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση Ερντογάν, προχώρησα σε αυτήν την ενέργεια, η οποία είναι πλήρως καταδικαστέα. Καταπατά όλα τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Παρ' όλα αυτά το έκαμα για να δείξουν ποιος είναι ο κυρίαρχος αυτή τη στιγμή. Ένιωσε άνετα η Τουρκία και οι εγκάθετοι της εδώ να το κάνουν, γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία, και είναι εδώ και οι ευθύνες της δικής μας πλευράς, μέσα από τη στασιμότητα των τελευταίων τριών χρόνων. Εμείς ως ΑΚΕΛ επαναλαμβάναμε διαρκώς ότι όποτε έχουμε παρατεταμένη στασιμότητα στο Κυπριακό, είναι τότε που δημιουργούνται και νέα τετελεσμένα, δυστυχώς. Ναι. Και αλλάζει το status quo. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι το status quo στην Κύπρο, η κατάσταση πραγμάτων ως έχει, δεν είναι βιώσιμη. Τι εννοούμε αυτό? Εννοούν ότι όσο συνεχίζουμε, δεν μένουμε στάσιμοι. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μέρος αυτού του κακού προς το χειρότερο είναι και οι παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης, οι προκλητικές από την Τουρκία, είναι και το άνοιγμα της περίκλησης της πόλης των Βαρουσίων. Αυτά δεν ήρθαν από το πουθενά όμως. Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε εκθέσεις του επανειλημμένα, ναι, αποενοχοποιεί την Τουρκία και ρίχνει ευθύνη και στις δύο κυπριακές πλευρές για τον ναυάγιο στο Κράς Μοντανά, και εμείς για τρία χρόνια ενώ λεκτικά λέμε ότι ναι, θέλουμε να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην πράξη δεν διεκδικούμε, κάνοντας πράξεις όμως, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για να αναγκαστεί η Τουρκία να άρει την προκλητικότητα της, να άρει τις παρανομίες της και να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες.
Τότε να μην διερωτόμαστε πώς φτάσαμε μέχρι και το άνοιγμα των παροσύνων. Μπήκαμε στο Κυπριακό. Πριν μπούμε, θα ήθελα ένα σχόλιο. Είναι αλληλένδετα. Ναι, είναι αλληλένδετα, όντως. Απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, να σχολιάσουμε και κάτι άλλο. Φαίνεται ότι η Τουρκία από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε χρόνο, δημιουργεί περισσότερη επιρροή στα κατεχόμενα, στον κόσμο, στους πολίτες. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τις εκλογές. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση ή εσείς ως ΑΚΕΛ έχετε μια άλλη προσέγγιση? Εμείς ως ΑΚΕΛ, ένας από τους λόγους που βάζουμε πίεση και προς την κοινωνία αλλά και προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και στην εκάστοτε κυβέρνηση, ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να καταφέρουμε να φτάσουμε σε συνολική λύση του Κυπριακού, τέτοια που να επανενώνει τον τόπο μας. Είναι γιατί μέρος της οπισθοδρόμησης μας, μέρος του ότι περνώντας ο καιρός χειροτερεύουν τα πράγματα, είναι και η ενσωμάτωση της κοινωνίας των κατεχομένων στην Τουρκία. Η Τουρκία κάνει πολλές ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια με στόχο αυτή την ενσωμάτωση, με στόχο να αλλοιωθεί ο κυπριακός χαρακτήρας που υπάρχει εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, οι Τουρκοκύπροι, εγώ έχω να λέω γιατί γνώρισα, έκανα πάρα πολλούς φίλους και συναγωνιστές τουρκοκύπριους νέους με την εμπλοκή μου στο νέο ελευθεριστικό κίνημα. Έχουμε περισσότερα κοινά με τους Τουρκοκύπρους από ό,τι και με τους Ελλαδίτες. Στην ιδιοσυγκρασία μας, στην κουλτούρα μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που ενεργούμε. Οι Τουρκοκύπροι δεν είναι βαθιά θρησκευόμενοι όπως είναι ο μέσος Τούρκος πολίτης. Ναι, έχουν μία τάση έτσι πιο φιλελεύθερη πάνω στο θέμα της θρησκείας. Είναι παράδειγμα, φέρνοντας παράδειγμα το θέμα της θρησκείας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορεί να φέρει κάποιος μέσα στην καθημερινότητα ενός Τουρκοκύπριου, ότι έχει περισσότερα κοινά με έναν Ελληνοκύπριο παρά με έναν Τούρκο πολίτη. Και αυτό είναι έναν από τα επικίνδυνα της διαιώνησης του status quo, ναι, της κατάστασης με την κατοχή. Το επικίνδυνο είναι να μην υπάρχουν σε κάποια χρόνια Τουρκοκύπριοι για να διεκδικήσουμε να συμβιώσουμε ειρηνικά μαζί τους. Πιστεύετε όμως, είπατε προηγουμένως, ότι κάθε φορά που δεν υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν υπάρχει διαδικασία συνομιλιών, συμβαίνει και ένα τετελεσμένο, όπως για παράδειγμα αυτό με το Βαρόσι. Επικίνδυνα βήματα δηλαδή. Εγώ όμως θα σας πω τρία επικίνδυνα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια με τρεις διαφορετικούς προέδρους στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Είχαμε επί Τάσου Παπαδόπουλου το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Είχαμε επί Δημήτρη Χριστόφια την νομιμοποίηση της Επιτροπής των Περιουσιών και έχουμε τώρα το θέμα της αμοχώσης του επί Νίκου Αναστασιάδη. Είναι τρία γεγονότα τα οποία ενδεχομένως η δική μας πλευρά να μην εκμεταλλεύτηκε, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, για να προωθήσει τη λύση, με αποτέλεσμα αυτά τα τρία τετελεσμένα να δημιουργούν εν δυνάμει κινδύνους, πολύ σοβαρούς κινδύνους, για άλλη μορφή λύσης. Κοιτάξτε, εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω έχουμε και εμείς από τη σειρά μας ευθύνες για το όπου οδηγούμαστε, δεν αναιρεί και δεν ακυρώνει ότι αυτές τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες τις κάνει μονοπλευρά η κατοχική δύναμη. Ναι. Θέλω να πω ότι και την άρση των περιορισμών στα οδοφράγματα το 2003, ήταν καθώς και την Επιτροπή για τις Περιουσίες, καθώς και τώρα με το άνοιγμα της περίκλης της πόλης του Βαροσίου, είναι η κατοχική δύναμη που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς το θέμα είναι κατά πόσον καταφέρνουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτές τις ενέργειες για να τις αξιοποιήσουμε ως προς το να οδηγήσουμε τα πράγματα προς τα μπροστά, προς τη λύση του Κυπριακού. Εμάς η μόνη μας ασπίδα είναι η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Γιατί με την επίλυση του Κυπριακού, εάν επιτευχθεί στη βάση του πλαισίου που είναι συμφωνημένο αυτή τη στιγμή, στη βάση των συγκλήσεων που υπάρχουν στο τραπέζι
και υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι, ναι. Και ακυρωθήκαν οι συγκλήσεις. Τότε, τότε θα γλιτώσουμε και την Αμόχωστο και το Βαρόσι, θα γλιτώσουμε και την τουρκοκυπριακή κοινότητα από τον πιθανό αφανισμό της στα επόμενα χρόνια, από το συνεχή και διαρκή επικισμό της Τουρκίας και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των κατεχομένων. Θα διαμοιράσουμε την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, και αυτόν υπάρχει σε σύγκληση συμφωνημένο, με δίκαιον τρόπο και με τρόπο που να νιώθουμε... Ναι, εννοούμενο ότι λυθεί πρώτα το Κυπριακό. Γι' αυτό λέμε ότι η λύση του Κυπριακού είναι η ασπίδα μας, εμάς. Ασκείται όμως κριτική στον Νίκο Αναστασιάδη, ο Σακέλ, ότι ήταν λόγω της δικής του... της δικής του πολιτικής που ήρθαμε σε αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Μα δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις εκθέσεις του. Και στο κάτω-κάτω, επειδή μας είπε χθες βράδυ στη συνέντευξή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ακούει μύθους για αυτόν το θέμα. Αν ήταν μύθος και αν είναι μύθος, εγώ λέω να αφήσω το περιθώριο ακόμα. Ναι. Ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά τα πράγματα. Αν είναι μύθος, γιατί η κυβέρνηση, ενώ είχε την ευκαιρία και είναι μέσα στις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών αυτά τα διαβήματα, γιατί δεν έκαμε διαβήματα να προσπαθήσει να αλλάξει τις αναφορές στις εκθέσεις του Γενικός Γραμματέας πριν κλειδώσουν ως επίσημα έγγραφα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποια δεδομένα όμως που έμειναν από το Crans Montana. Όπως τα δεδομένα ότι η Τουρκία δεν αποδέχτηκε το θέμα των εγγύησεων, δεν κατέθεσε ο κ. Τσαβούσογλου γραπτός στις θέσεις της Τουρκίας για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία κτλ. Κτλ. Εσείς προφανώς έχετε μια άλλη ανάγνωση. Εμείς αυτό που λέμε και το λέμε εδώ και τρία χρόνια, από την πρώτη στιγμή μετά το Crans Montana. Ότι την κύρια ευθύνη για το αδιέξοδο εξακολουθεί να την έχει η κατοχική δύναμη, η Τουρκία. Παρόλα αυτά, έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Αυτό είναι το θέμα του Άγγελ. Ότι κάθε φορά, σε όλα αυτά τις δεκαετίες, τη μη επιλύση του Κυπριακού, για τη μη επιλύση του Κυπριακού ευθυνόταν η Τουρκία. Το θέμα είναι εάν είχαμε και εμείς ευθύνες σε κάθε περίπτωση. Εμείς θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν δεν είχαμε εμείς ευθύνες. Εμείς εξαντλούσαμε τα περιθώρια, κάναμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά ό,τι μπορούσαμε και ό,τι περνούσαμε από χέρι μας. Αυτήν τη φορά θεωρούμε ότι φέρουμε ευθύνες και εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έκαμε όλα όσα έπρεπε και δεν συνεχίζει μέχρι σήμερα να μην κάνει όλα όσα πρέπει. Ναι, αλλά όταν διακόπηκαν οι συνομιλίες τότε στο Crans Montana και μετά, μετέπειτα. Υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε μια διαδικασία, θυμάστε, για τους περιβόητους όρους αναφοράς κτλ. Τα οποία μπήκαν όλα στο σιρτάρι. Και ο μοναδικός λόγος που μπήκαν όλα στο σιρτάρι, όπως φάνηκε, ήταν η Άγκυρα, η οποία ανέστελε το θέμα των συνομιλιών, της επανέναρξης των συνομιλιών, αρχικά λόγω των ευρωεκλογών, αν θυμάστε τι έλεγαν, μετά λόγω των δημοτικών τους εκλογών, μετά είχαμε τις εκλογές στα κατεχόμενα, μετά μας ήρθε το COVID και μετατέθηκαν οι εκλογές στα κατεχόμενα, οπότε βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Το μόνο που δεν απαντά η κυβέρνηση είναι σε αυτόν που λες. Ναι, ναι. Είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Είναι γιατί, για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2018, όταν ο Μουσταφά Κιντζή ήρθε και πρότεινε στη δική μας πλευρά να συζητήσουμε επί του πλαισίου Γκουτέρες και να το μετατρέψουμε σε μια καταρχή στρατηγική συμφωνία. Και να πατήσουμε πάνω της για να συζητήσουμε ό,τι έμεινε και εκκρεμεί για να κάνουμε τη συνολική διευθέτηση, ναι, του Κυπριακού. Εμείς αντί να πιάσουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά, απαντήσαμε με ερωτήσεις στον Μουσταφά Κιντζή του τύπου «Αυτόν που μας εισηγήσε το εγκρίνει η Τουρκία». Ναι. Είσαι σίγουρος... Υπονοώντας βεβαίως το θέμα των εγγύησεων, προφανώς. Προφανώς, αλλά αυτό λέμε εμείς όταν λέμε ότι δεν εξαντλούμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά τα περιθώρια. Εσείς γιατί λέτε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία, όπως την θεωρείτε εσείς? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του κ. Αναστασιάδη. Ποια είναι τα κίνητρα και τα λατήρια κάθε φορά αυτή του τη τάση. Επειδή μας λέει επανειλημμένα, το είπε και χθες στη συνέντευξή του, ότι όλοι έχουν προτάσεις, όλοι έχουν εισηγήσεις.
ας μας τις πούνε επιτέλους, ας μας τις ξεκαθαρίσουν, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Μα εμείς, ή έχει κάποιους που κάνουν κριτική χωρίς να έχουν προτάσεις. Εμείς εδώ και τρία τουλάχιστον χρόνια, πάντα το κάναμε, αλλά ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια του αδιεξόδου, της στασιμότητας, κάναμε λεπτομερή πρόταση προς τον πρόεδρο, με ποιους τρόπους θα αρθεί το αδιέξοδο και θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Τι θεωρούμε εμείς οι ίδιοι ότι πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα, εκείνος είναι πρόεδρος, είναι δικές του οι επιλογές στο τέλος της ημέρας, αλλά όπως είναι δικές του οι επιλογές, είναι και δική του και η ευθύνη και ας την αναλάβει και για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πιστεύετε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης επιδιώκει λύση δύο κρατών? Δεν θέλουμε να πιστεύουμε κάτι τέτοιο, όμως δυστυχώς μας απασχόλησε όλους αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και από συναδελφούς σας, οι οποίοι προέβησαν στις αποκαλύψεις τότε, αλλά και με διάφορους τρόπους. Συζητήσαμε αρκετά στη δημοσιότητα πριν δύο χρόνια το ότι πίσω από κλειστές πόρτες ο ίδιος ο πρόεδρος άνοιξε έστω άτυπα, έστω ανεπίσημα συζήτηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο και αν γιατί όχι να συζητήσουμε, να δούμε για νέες ιδέες, να δούμε την πιθανότητα χαλαρής ομοσπονδίας ή ακόμα και δύο κρατών. Ναι, αλλά αυτά τα ισχυρίζεται και ο κύριος Τσαβούσογλου, ότι τέτοια είπε ο κύριος Αναστασιάδης πίσω από κλειστές πόρτες. Ναι, εμείς δεν στηριζόμαστε στο τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας μόνο. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία, γιατί είναι κατοχική δύναμη και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε βάρος του λαού μας εδώ και 46 χρόνια. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη όμως σε όλες τις πληροφορίες που έρχονται όταν αυτές διασταυρώνονται και είναι από εντελώς διαφορετικές πηγές. Όταν γίνεται αυτό, ναι. Δεν μπορεί να είναι όλοι ψεύτες, όλοι με δόλων, όλοι να θέλουν να ρίξουν τον πρόεδρο, να τον διαβάλουν κτλ. Αλλά ο πρόεδρος να είναι ο σωστός. Είναι η ίδια κουβέντα με το θέμα των ευθυνών μετά το Κρας Μοντανά. Μας κατηγορεί στο εσωτερικό μέτωπο ότι τα λέμε εμείς για εσωτερική κατανάλωση, για να το κάνουμε κριτική, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε καν για τις αναφορές στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα. Για να τις αλλάξει τις εκθέσεις. Και να μην υπάρχει ευθύνη για στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά είναι όλη η ευθύνη πάνω στην Τουρκία. Δεν το έκαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ευθύνεται το ΑΚΕΛ για αυτά που κάνει ή δεν κάνει ο πρόεδρος όταν του ασκεί το ΑΚΕΛ κριτική. Θεωρείτε ότι υπαναχώρησε η κυβέρνηση και ο Νίκος Αναστασιάδης σε συμφωνηθέντα σημεία για τη λύση? Σε σημεία που ήταν ήδη συμφωνηθέντα. Εδώ είναι που ελέγχεται ο πρόεδρος όσον αφορά και στις πράξεις που δεν κάνει ή στις πράξεις που κάνει σε σχέση με τη μη επανέναρξη των συνομιλιών αυτά τα τρία χρόνια. Ναι. Γιατί μπορεί λεκτικά να λέμε θέλουμε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Όχι, εννοώ κάποιες παραμέτρους όταν που συμφωνήθηκαν και ο Νίκος Αναστασιάδης υπαναχώρησε. Ναι, υπάρχουν τέτοια. Ναι, σε αυτό θα κατέληγα. Ότι όταν απαντά στην Τουρκία που λέει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε να συζητήσουμε λύση του Κυπριακού χωρίς εγγύησεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα, και απαντάς εσύ ότι θέλω να αναθεωρήσουμε την ήδη συμφωνημένη σύγκληση περί της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στα όργανα λήψης αποφάσεως, των διαμοιρασμών της εξουσίας. Αυτό ήθελα να μου πείτε. Για παράδειγμα, σημαίνει ότι πρώτον υπαναχωρείς από συμφωνημένες συγκλήσεις και δεύτερον, ευθύνεσαι και εσύ ναι, για τη στασιμότητα, για τη μη επανέναρξη. Είναι και αμέ που ο Γενικός Γραμματέας δεν πείθεται για τις λεκτικές σου τις διακηρύξεις ότι εσύ είσαι διατεθειμένος να πάεις στις συνομιλίες να επαναρχίσουν με καλή θέληση να πάμε σε κατάληξη. Γιατί όταν έρχεσαι σε συμφωνημένη σύγκληση και λέεις τον πράγμα, είναι σαν να αφισβητείς τα ίδια που εσύ και εσύ ως ελληνοκυπριακή πλευρά συμφώνησες. Η αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στο ενδεχόμενο λύσης σημαίνει και δικαίωμα θετικής ψήφου για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει ο κράτος? Όχι, υπάρχει ολόκληρη ανάλυση σε σχέση με αυτό το ζήτημα και από το κόμμα μας αλλά και από τις, από τις αρχές του κράτους δημοσιοποιηθήκαν άπειρα διότι κείμενα. Επί τούτου φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία. Ότι υπάρχουν και μεταξύ σας, εσάς και του Αναστασιάδη, αλλά και μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα λήψης αποφάσεων,
ανώτερα όργανα λήψης αποφασιών, τα πιο υψηλά, να πούμε, σε πολιτική σημασία, στα οποία ναι, χρειάζεται αποτελεσματική συμμετοχή, ακόμα και η θετική ψήφος. Σε πολλά όργανα της ομοσπονδιακής, του ομοσπονδιακού κράτους, τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασίας, στη σύγκληση που υπάρχει και αφισβητείται αυτή τη στιγμή από τη δική μας την πλευρά, είναι δυνατόν, δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της αποτελεσματικής συμμετοχής. Ναι, αλλά νομίζω επί τούτου υπάρχει διαφωνία. Ναι, υπάρχει διαφωνία γιατί θεωρεί ο κ. Αναστασιάδης και ο συναγερμός ότι υπάρχει θέμα θετικής ψήφου σε όλα τα όργανα και ότι θα παραλύει το κράτος, δεν θα είναι λειτουργικό κτλ. Κάτι με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Ναι. Εσάς η θέση σας ποια είναι επί τούτου? Η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει όταν θέλουμε να πείσουμε, όπως εμείς θέλουμε να μας πείσουν οι Τουρκοκύπροι και πόσο μάλλον η Τουρκία, ότι είναι εγγυημένη η ασφάλεια μας και η ειρήνη στον τόπο μας μετά τη λύση του Κυπριακού και δεν θα έχουμε νέες περιπέτειες, δεν θα έχουμε κανέναν να είναι από πάνω μας ως τάχα εγγυητής και να απειλεί το μέλλον μας και την ασφάλεια μας. Το ίδιο πρέπει να πείσουμε και εμείς τους Τουρκοκύπριους, ότι θα μοιραστούμε πραγματικά τον τόπο μας, θα υπάρξει η ισότιμη διακυβέρνηση, ισότιμη, προσέξτε, όχι ίση, ναι, σε αριθμό, ισότιμη διακυβέρνηση και διαχείριση της τύχης του τόπου μας και του μέλλοντος μας σε μια ομοσπονδιακή Κύπρο. Και δεν εισηγούμαστε κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Μπορεί διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία να μην υπάρχει αλλού στον κόσμο. Υπάρχουν όμως άλλες 24 ομοσπονδίες στον κόσμο που υπάρχουν και τέτοιες διασφαλίσεις σε σχέση με την ισότιμη διακυβέρνηση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές τις χώρες, που αυτόν επιτυχάνεται με πολύ φυσιολογικών τρόπο και είναι μέρος της ζωής αυτών των κοινωνιών. Ναι, αλλά οι σύγχρονες ομοσπονδίες, οι πλέον σύγχρονοι μπορεί να είναι η Γερμανία, ένα πετυχημένο παράδειγμα ας πούμε, η Άγγελα Μέρκελ για να πάρει μια απόφαση δεν θέλει τη θετική ψήφο του Βερολίνου ή του Σαξονίας για παράδειγμα, ενός κρατηδίου. Ναι, όταν φέρνουμε παράδειγμα τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Ενώ ισότιμα πρέπει να είναι ισότιμα, να λειτουργεί το κράτος μέσα σε πλαίσια τα οποία να μπορεί να λειτουργεί, όχι να βραχυκυκλώνεται. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έτσι το αντιλαμβάνεται. Τέλεια στην Κυπριακή, με συμπάθειο σου ξουλά στη γλώσσα μου. Γιατί? Γιατί? Πείτε μας. Μέσα στις συγκλήσεις που υπήρχαν και μέσα στις επιτυχίες των συγκλήσεων Χριστόφ και Αταλάτ, ήταν, για παράδειγμα, και τότε ξεσηκώθηκε σάλος, έκαναν μας πόκουπιν την Κύπρο, να πούμε, ή άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ήταν η διασταυρούμενη ψήφος. Ναι, ομολογουμένως ήταν μια πολύ καλή ρήτρα αυτή. Με τρόπο που να κυβερνούμε και ο κόσμος να μας ψηφίζει και να στηρίζει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που θα στηρίζει με πολιτικά και ταξικά κριτήρια και όχι με εθνοτικά κριτήρια. Γιατί θα αναγκάζονταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να συνεργαστούν είτε κάτω από κοινά πολιτικά κόμματα είτε κάτω από κοινούς πολιτικούς, εκλογικούς συνδυασμούς και ο κόσμος να έρχεται στην κάλπη και όχι μόνο εκλογικά, αλλά γενικότερα να πολιτικοποιείται ανάμειχτα με βάση πολιτικά κριτήρια στα θέματα οικονομίας και κοινωνίας και όχι με βάση τα εθνοτικά κριτήρια, αν κάποιος είναι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος και θα εξυπηρετήσει το εθνοτικό συμφέρον ο ένας του άλλου και ούτω καθεξής. Μέσα στα πράγματα που αφισβήτησε ο Πρόεδρος και που άφηκε στην πάντα ήταν και το θέμα της διασταυρούμενης ψήφου. Το ένα μείζον θέμα για το οποίο υπήρξε η αποτυχία στο Κρασμαντανά ήταν αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως για τη μία θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων. Το δεύτερο ήταν οι εγγύησεις. Εσείς ως Αγγέλ, κύριε Χριστόφη, θα αποδεχόσασταν μία λύση της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας στην οποία λύση θα παρέμενε η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη της επανενωμένης Κύπρου, θα
επιτρέπεται στην Τουρκία να αφήσει κατοχικό στρατό σε μια ανεπαρενωμένη Κύπρο και θα αποδεχόσασταν μια λύση η οποία θα έδιδε, θα συνέχιζε να δίδει το δικαίωμα της μονομερούς επέμβασης στην Τουρκία. Αυτό είναι το δεύτερο μείζον θέμα για το οποίο υπάρχουν διαφωνίες ακόμη. Να σου πω την αλήθεια, ευτυχώς που κάνεις την ερώτηση, γιατί για κάποιο λόγο που μόνο όσοι διασπείρουν μια τέτοια άποψη για το ΑΚΕΛ μπορούν να ξέρουν με ποιον τρόπο τους δόθηκε αυτό το επιχείρημα για το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ επανειλημμένα από την αρχή του Κυπρίου, από την απαρχή του Κυπριακού προβλήματος, ναι. Είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση που να διασφαλίζει την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια στην Κύπρο διατηρώντας τουρκικές εγγύησεις, διατηρώντας τον οποιοδήποτε ρόλο της Τουρκίας στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε της Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε λύση που να υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις, αυτές που υπάρχουν σήμερα με τη συνθήκη εγγύησης. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στο πλαίσιο του χαρακτηρίζει ως αναχρονιστικές τη συνθήκη εγγύησης. Ένας από τους λόγους που είναι όπλο για μας το πλαίσιο Γκουτέρες και το επαναλαμβάνουμε σαν το ποίημα ότι πρέπει στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες και των συγκλήσεων των συμφωνηθέντων να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν στο κράσμα του 2017. Αυτό συμφωνείται και με τον Νίκο Αναστασία. Είναι γιατί μέσα στο πλαίσιο έναν από αυτά που λέει είναι να αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα εγγύσεων, να μην είναι εγκύτριες δυνάμεις αυτές που ήταν μέχρι σήμερα στη βάση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το οποίο κατάφερε και πέτυχε ο Νίκος Αναστασιάδης. Τον αυτό στο πλαίσιο ναι. Γκουτέρες. Να ενταχθούν η κατάργηση των εγγύσεων. Είναι μια διαχρονική. Ναι, διαχρονική, αλλά για πρώτη φορά καταγράφεται. Και έχουμε τον Γενικό Γραμματέα να κάνει λόγο για φυσιολογικό κράτος. Πάντως, αν είναι ο ίδιος που το πέτυχε όπως το θέτεις. Ερωτώ. Και κατάφερε ο ίδιος να το αφήσει να το χάσουμε και να το ψάχνουμε εδώ και τρία χρόνια. Τι να πω, είμαστε ενάξει της μοίρας μας. Ναι, αλλά η αντίπερα όχθη υποστηρίζει ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο η Τουρκία δεν προχωρήσε στον κράσμα Τχανά. Επειδή την έθεσε πρώτον ευθυνών της και έπρεπε να τοποθετηθεί για τις εγγύσεις. Ναι, υπάρχει και μια άλλη απόψη που λέει ότι η Τουρκία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με βάση το σχεδιασμό της εξωτερικής της πολιτικής ήθελε να δείξει επικοδομητικό ρόλο και στάση στις συνομιλίες, στην πενταμερή διάσκεψη που έγινε στην Ελβετία. Και γι' αυτόν άφησε χώρο στο Γενικό Γραμματέα να εντάξει στο πλαίσιο του τέτοιες αναφορές. Ξέρει η Τουρκία πολύ καλά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως και η Ελλάδα και ο διεθνής παραγόντας, δεν πρόκειται να δεχτούν λύση του Κυπριακού, ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, με εγκύτριες δυνάμεις. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό το πράγμα η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ και ο Ερντογάν. Όπως ξέρουν ότι δεν μπορούν να έχουν σε μια τέτοια λύση επεμβατικά δικαιώματα όπως τα είχαν επίσης με το Σύνταγμα του 60. Όπως ούτε στρατό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε ή θεωρείτε ότι οι Ελληνοκύπροι θα ψηφίσουν μια λύση στην οποία λύση μετά τη λύση θα παραμένει ο τουρκικός στρατός. Όχι βέβαια. Εντός Ενωμένης Κύπρου. Είναι μέσα στις βασικές μας διεκδικήσεις. Εμείς θέλουμε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμεινα στο Κράτος Μοντανά, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. Σε αυτό συμφωνείτε μέχρι εδώ, συμφωνείτε με τον Αναστασιάδη πάντως. Και τις συγκλήσεις που επετεύχθηκαν για μια λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που θα διασφαλίζει έναν κράτος με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, θα μας απαλλάσσει από την κατοχή, από τον επικισμό, θα μας απαλλάσσει από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι υπάρχει σοβαρή μερίδα των πολιτών Ελληνοκύπρη? Συγγνώμη, και να το ολοκληρώσω. Ναι. Και θα αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο.
και μέρος της συζήτησης που γίνεται στο Κράτς Μοντάνα και μέρος της συζήτησης και του πλαισίου Γκουτέρες που το ορίζει στο πλαίσιο του Γενικού Γραμματέας είναι το θέμα και της, το πώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση των στρατευμάτων από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα και να μείνουν αγήματα στη βάση του πώς ήταν το 60 ναι. αυτά τα αγήματα. Και υπήρχε διαφωνία στο τέλος εάν θα, είναι ρήτρα, θα υπάρχει ρήτρα επανεξέτασης του ζητήματος. Όχι, μετά από κάποια χρόνια. Ρήτρα ή ρήτρα τερματισμού. Ναι. Ή ρήτρα τερματισμού, ας πούμε. Υπάρχει για μένα μια διαφωνία. Το κείμενο υπήρχε για επανεξέταση και όχι για εμάς είναι καθαρή η θέση μας όμως, Σάκη. Ναι. Και από στρατιωτικοποίηση. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους υπάρχει σοβαρή μερίδα πολιτών η οποία θα επιθυμούσε τη λύση των δύο κρατών? Δυστυχώς ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και φέρει και σε αυτόν σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Γιατί ένα από τα πράγματα που του λέμε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο οφείλει και σε πολιτικό επίπεδο οφείλει να πείσει το Γενικό Γραμματέα του Διεθνή Παράγοντα στην πράξη ότι θέλει να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και να μηνύσει και όλη η ευθύνη στην Τουρκία και μόνον εάν δεν επαναρχίζουν. Ναι. Και το άλλο σκέλος είναι η ενημέρωση του κόσμου. Το πώς... Μα πώς είναι ενημέρωση, κύριε Χρήστο? Θεωρείτε ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο κόσμος περισσότερο είναι συγχυσμένος για το τι εστί η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτό. Λέτε, υποστηρίζετε την Δικοινοτική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, και την ίδια ώρα, το 2004, απορρίψατε το σχέδιο λύσης. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος απέρριψε το σχέδιο λύσης, δεν μιλώ για το ΑΚΕΛ, και λέει: παιδιά, τούτο το πράγμα το οποίο απορρίψαμε είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, οπότε δεν το θέλουμε. Είπαμε πάρα πολλές φορές όμως ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία από μόνη της δεν λέει τίποτα. Ναι, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα είναι η λύση του Κυπριακού. Ναι. Μέσα σε αυτά τα άλλα πολλά πράγματα υπήρχαν και βασικά ζητήματα το 2004 στο σχέδιο ΑΝΑΝ, τα οποία εμείς θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικά. Να ξεπιστρέψαμε 16 χρόνια πίσω, βέβαια τώρα. Να πούμε ότι. Ήταν να... μια σημαντική στιγμή του Κυπριακού όμως. Συμφωνούμε. Πήγαμε σε δημοψήφισμα, πήγαμε στην κάλπη. Καλέσαμε τον κόσμο να τοποθετηθεί. Να επαναλάβουμε τότε εμείς, στις δοσμένες συνθήκες, με βάση το τι είχαμε μπροστά μας ως ΑΚΕΛ, ζητήσαμε την αναβολή των δημοψηφισμάτων για κάποιους μήνες. Ναι, απορρίφθηκε. Δεν έγινε. Για ναι. να γίνει τι, βελτίωση σε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές που αφορούσαν στις εγγύησεις και την ασφάλεια, ακριβώς, πρωτίστως, για να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Εμείς φοβόμασταν ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένες αναφορές που υπήρχαν σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλεια και εγγύησεων, ότι θα μπαίναμε μελλοντικά σε περιπέτειες. Και εν τη σοφία του το κόμμα, τότε η ηγεσία του, και δεν μιλώ μόνο για τον αείμνηστο Χριστόφια, μιλώ για τη συλλογική ναι, κυρία. Ήταν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Είπε ότι με πόνο ψυχής, γιατί αντιλαμβανόμασταν το ότι ήταν μια ιστορική ευκαιρία που θα εχάνε το, αν καταψηφίζεται εδώ, να καταψηφίσει ο κόσμος το σχέδιο ΑΝΑ. Τώρα, αν κάναμε σωστά ή λάθος, τότε θα μας κρίνει η ιστορία. Και η ιστορία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η ιστορία είναι η ίδια κοινωνία, ο κόσμος. Μπορεί να πει και κάποιος ότι μπορεί να σας κρίνει μπορεί η ιστορία των 16 ετών που ακολούθησε. Ναι, μας κρίνει ήδη. Βέβαια, υπάρχει και κάτι το εξής. Υπάρχει το εξής που λέμε εμείς. Ότι οι συγκλήσεις Χριστόφια Αταλάτη ήρθαν και βελτίωσαν πάρα πολλά πράγματα από το 2008 μέχρι το 2010 που υπήρχαν στο σχέδιο ΑΝΑΝ και σε όλα τα σχέδια που συζητήθηκαν στις προηγούμενες δεκαετίες. Και ότι το κεκτημένο των συνομιλιών που παραδόθηκε στον Νίκο Αναστασιάδη το 2013 και στη βάση εκείνου που συνέχισε να συνομιλεί με τον Έρογλου και στη συνέχεια με τον Ακκιντζή, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και με τον Ερσίν Τατάρτορα, είναι η πολύτιμη συνεισφορά των συγκλήσεων. Είναι πολύ σημαντικές συγκλήσεις και με το φυσικό πλούτο, τα αναφέραμε προηγουμένως, και με το θέμα του διαμοιρασμού της εξουσίας και με το θέμα της αναλογίας των Τούρκων υπηκών, το 1:4, λυμέναμε στις συγκλήσεις αυτά τα πράγματα που είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με τις πρόνοιες
που υπήρχαν στο, στο σχέδιο Ανάν. Ο κόσμος είναι συγχυσμένος λόγω αυτών των αντιπαραθέσεων και εμείς γι' αυτό λέμε ότι οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία ως συντεταγμένο κράτος και τα όργανα του να ενημερώσει την κοινωνία για το ποιες είναι οι πρόνοιες αυτής της λύσης την οποία επιδιώκει επίσημα η ελληνοκυπριακή πλευρά στις συνομιλίες. Να ξέρει ο κόσμος τι, πραγματικά τι πάμε εμείς και διεκδικούμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Εδώ και 3 χρόνια το λέμε. Πιστεύετε του ότι η κοινωνία, ο κόσμος, οι πολίτες, αυτή η μερίδα των πολιτών που μπορεί να θέλει και λύση 2 κρατών για να τελειώνει το θέμα. Πιστεύετε ότι αυξάνεται ή υπάρχει λόγο μη ενημέρωσης και μόνο? Είναι όλα μαζί. Είναι και η εδραίωση της, του status quo και στις συνειδήσεις του κόσμου, όλων μας. Νομίζουμε ότι ζούμε σε μια κανονικότητα. Και λέω νομίζουμε γιατί όταν έχεις σε λίγα μέτρα μακριά σου ή λίγα χιλιόμετρα κατοχή στρατών και τα λοιπά και των κίνδυνων νέου επεισοδίου δεν ζεις κανονικά. Και ο συμβιβασμός, ναι, δυστυχώς, είναι συμβιβασμός με τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Ναι. Και δεν φταίει ο κόσμος για τούτο. Φταίει η παρατεταμένη στασιμότητα, φταίει η παρατεταμένη κατάσταση που υπάρχει, το ότι δεν βρίσκεται λύση του Κυπριακού, ότι αλλάσουν γενιές, ότι οι γενιές της εισβολής ξεκίνησαν να φεύγουν, ο κόσμος τσίνος, ο ένας μετά τον άλλον. Και όταν έχει νέων κόσμων που δεν έζησε ειρηνικά, δεν έζησε τη συμβίωση και τη συνύπαρξη, δεν έζησε σε μια Κύπρο ολόκληρη ποτέ στη ζωή του, είναι θεωρεί κανονικό αυτό που έχει μπροστά του σήμερα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι έχει ρόλο να παίξει το κράτος μας στην ενημέρωση του κόσμου. Παρακάμπτοντας τις υπερβολές που ακουστήκαν τότε, θυμίζω σας το 2010, που εξέδωσε έναν έντυπο η Κυπριακή κυβέρνηση για να ενημερώσει τον κόσμο για την Ομοσπονδία. Και έγινε ο μαύρος χαμός πάλι. Από πού ως πού να ενημερώσει η κυβέρνηση κτλ. Εμείς λέμε να το κάνει και θα στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια. Για να κλείσω και θετικά, θα στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου για τη βάση της λύσης την οποία συζητούμε. Θα στηρίξουμε την προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς, του Νίκου Αναστασιάδη, εάν εδράζεται στη σωστή βάση, εάν πάει και επαναβεβαιώσει στην πράξη το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα και ξανακάτσει σε συνομιλίες, όπως το έκαναμε ακόμα και με πολιτικό κόστος που το 2014 μέχρι το 2016, όταν εκρίναμε ότι λειτουργούσε σωστά, στη δική μας αντίληψη σωστά, εστηρίξαμε. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών στην προηγούμενη εκπομπή εδώ στο παρασκήνιο μας αποκάλυψε ότι εντός Νοεμβρίου έρχεται η πρόσκληση από το Γενικό Γραμματέα για την Πενταμέρη. Μα είναι διακηρυγμένη η στάση του Γενικού Γραμματέα. Και πρέπει να το αναμένουμε. Ότι εντός Νοεμβρίου θα υπάρξει συνάντηση. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του. Και να πάμε, γιατί πάντως, τώρα με τον Ερσίνταταρ θα είναι ακόμα πιο δύσκολο εάν εμείς προσφύγουμε σε παλινδρομήσεις και δεν είμαστε σίγουροι για το ένα που θέλουμε, τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα με έναν Τατάρ που θέλει δύο κράτη απέναντι μας. Να θυμίσω, επέτρεψέ μου σε τούτο, το 2004 που πήγαμε στη Νέα Νιόρκη με το σκληροπυρηνικό τάχα Ραούφ Τεχτάς και με τη στάση της Άγκυρας ότι θα ήταν αδιάλλακτη και στο τέλος επιστρέψαμε πίσω με την επιδιαιτησία. Διότι έτσι πιστεύα. Οπότε είναι καλύτερα η πολιτική ηγεσία να θεωρεί ότι όλα αλλάσουν και όλα είναι πιθανά, ακόμη και με το Τατάρ. Σίγουρα, αλλά πρέπει εμείς πρώτα να διασφαλίζουμε ποια είναι η δική μας στάση. Εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και όταν το κάνουμε, είτε θα βρούμε έναν ανταπόκριση, είτε αν δεν βρούμε έναν ανταπόκριση, θα φέρει την ευθύνη η άλλη πλευρά που αρνήθηκε την θετική μας, δική μας στάση. Σε περιφερειακό επίπεδο φαίνεται ότι τα πάει καλά ο Νίκος Αναστασιάδης. Τι λέτε? Για το Θεαθήνε, ναι. Σήμερα είχε μια τριμερή. Για το Θεαθήνε, επιμένω. Δηλαδή, εμείς δεν θεωρούμε, υπάρχει ουσία, θέλετε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα βάλουμε στη γωνιά την Τουρκία. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα την κάνουμε να πονέσει, όπως λένε κάποιες πολιτικές δυνάμεις, είτε με τις κυρώσεις, είτε. Σίγουρα είναι εργαλείο οι όποιες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον διεθνή παράγοντα, οι όποιες τριμερείς συμφωνίες μπορεί να αξιοποιηθούν ως εργαλείο, αλλά δεν πρόκειται να ιδρώσει το αυτήν
της τουρκικής κυβέρνησης παρά μόνο με την επανέναρξη των συνομιλιών και τη συνολική λύση του Κυπριακού. Μόνο εκείνο θα τους δυσκολέψει πραγματικά. Ναι, όλα αλλά τα αυτές, υπόλοιπα... όλες αυτές οι συνέργειες που γίνονται νομίζετε ότι δεν θα βοηθήσουν ή δεν βοηθούν. Μπορεί κάποιος... Είναι μια τριμερή μπορεί με την Ελλάδα να... και την Αίγυπτο, ήταν μια άλλη με την Ελλάδα και με το Ισραήλ, ήταν πρόσφατα μέχρι σε 24 ώρες είχαμε δύο υφυπουργούς. Κύριε Βάνα, γιατί ξέρεις ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Τον ΗΠΑ που επισκέφτηκαν την Κυπριακή ότι Δημοκρατία. Δεν γίνεται με συγκεκριμένο συντεταγμένο σχεδιασμό μακρόπνων αυτό το πράγμα. Γίνεται με... Εννοείται ότι γίνεται αποσπασματικά. Αποσπασματικά. Με πρώτη στην έγνοια, επαναλαμβάνω εγώ το Θεαθήνε, την επικοινωνιακή διαχείριση πρώτα και κύρια, και όχι κυνηγώντας την ουσία. Και η ουσία είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και η λύση του Κυπριακού. Και αμέ θα λυθούν και τα ζητήματα του φυσικού πλούτου και της διαχείρισης του. Ώσπου έχουμε άλλη τον Κυπριακό, θα κάνουμε τέτοιες αποσπασματικές, τριμερείς, διμερείς συνέργειες που σίγουρα μπορεί να παίζουν το θετικό του ρόλο όσον αφορά στη διασφάλιση κάποιων ωφελημάτων και για τα κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν πρόκειται να δούμε ένα σπριν πέρα. Πάντως την πρώτη φορά που ήρθε τον Μπαρπαρός, ο Ρίγος Αναστασιάδης διέκοψε τις όποιες επαφές και συνομιλίες. Ναι. Τώρα όμως... Μετατράπηκε σε κανονικότητα ακόμα και παραβιάσεις της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης. Είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Ναι. Το Ρουτς Ρεΐς, το Μαρπαρός, να πηγαίνουν έρχονται έξω από τις παραλίες μας, στη Λεμεσόν, σε ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Άρα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πάμε σε συνομιλίες. Ναι, γιατί για να πάμε σε συνομιλίες και ο Γενικός Γραμματέας να θεωρήσει ότι θα μπορούμε να παρακαθίσουμε στο τραπέζι επίσης όρις με την Τουρκία, θα πρέπει και η Τουρκία να δείξει, να κάνει κινήσεις καλής θέλησης. Ναι. Για να πάμε στις συνομιλίες, θα αναγκαστεί πρώτα η Τουρκία, για να γίνει αυτό το πράγμα, να μαζέψει τα πλοία της, να σεβαστεί κάποια πράγματα και να ξεκινήσουν και οι συνομιλίες. Σε πλευρά οικονομίας, από πλευράς οικονομίας, κύριε Χριστόφια, τι πιστεύετε ότι γίνεται? Τα πάει καλά ο Νίκος Αναστασιάδης. Μα τα πάει καλά. Τα πάει καλά για κάποιους. Λένε ότι για παρέλαβε ένα οικονομικό χάος, ναι. Του παραδώσατε εσείς ένα οικονομικό χάος και το μετέτρεψε σε άφηση της οικονομίας. Ναι. Παρουσίασε στον κόσμο ότι παρέλαβε καμένη γη, την οποία συνέβαλαν πολλοί διάφοροι παράγοντες στο να δημιουργηθεί αυτή η καμένη γη, με πρώτη στον την καταστροφή που επέφεραν οι τράπεζες, οι αποφάσεις του τραπεζικού κεφαλαίου στην Κύπρο, το τραπεζικό κεφάλαιο το οποίο έτρεξαν να σώσουν σε βάρος του κόσμου τον Μάρτιν του 2013 με το κούρεμα, το τραπεζικό κεφάλαιο το οποίο για 7 χρόνια τώρα, όποτε έχει νομοσχέδιο που θα εξυπηρετήσει το τραπεζικό κεφάλαιο τις τράπεζες σε χρόνων εξπρές έρχονται στη Βουλή για να ψηφιστούν, όταν πρόκειται για νομοσχέδια ή νομοθετήματα. Ναι, για να ψηφιστεί σημαίνει ότι έχει πλειοψηφία. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός που από μόνος του δεν έχει την πλειοψηφία. Σημαίνει και κάποιοι άλλοι το ψηφίζουν. Εντάξει, με το ΑΚΕΛ που συζητούμε. Ναι. Ναι. Αλλά, δεν μπορούμε εμείς να απολογούμαστε για τις ψήφους των οποιοδήποτε άλλων κομμάτων. Εμείς ξέρουμε ότι κρατήσαμε μια πολλά σταθερή και στεναρή στάση και εντός και εκτός Βουλής απέναντι στα αντιλαϊκά νομοσχέδια που εκπλήρωσαν το μνημόνιο με την Τρόικα από το 2013 μέχρι το 2016. Όλα τα αντιλαϊκά νομοθετήματα που ήρθαν με εξπρές τρόπο για να διασφαλίσουν την κερδοφορία του τραπεζικού κεφαλαίου και αυτό που θα ολοκλήρωνα προηγούμενα, όταν έχουμε να κάνουμε με νομοσχέδια προστασίας του κόσμου και των ευάλωτων ομάδων, του εργαζόμενου λαού, υπάρχει μια έτσι πρωτοφανής κολυσιεργία. Μπορεί να τρώμε μήνες ολόκληρους ώσπου να έρθει το τελικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Άρα, ναι, όντως η κυβέρνηση Αναστασιάδη πάει καλά για μια χούφτα τραπεζίτες, εταιρείες, μεγάλων developers, μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Ναι, υπάρχει και το 8% του κυπριακού λαού που είδαν τα εισοδήματα του να αυξάνονται σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και υπάρχει και το υπόλοιπο 92% του κυπριακού λαού που είδαν τα εισοδήματα του να μειώνονται αυτά τα 7 χρόνια. Πάντως εγώ περίμενα να μου πείτε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης
είναι ο καλύτερος κομμουνιστής πρόεδρος που εξέλεξε η Κύπρος. Μη κακό μας. Να σας πω γιατί και μεταφέρω κάποιες απόψεις μία στάση ανθρώπων οι οποίοι είναι φιλελεύθεροι στην οικονομία και έρχονται και απαριθμούν. Γιατί ο Νίκος Αναστασιάδης ασκεί κομμουνιστική οικονομική πολιτική. Να σας πω παραδείγματα. Παρέμβηκε σε ιδιωτικές εταιρείες, στις τράπεζες και αποφάσισε εκ μέρους τους το 2013. Αποφάσισε να κουρέψει καταθέσεις από μόνος του. Αποφάσισε να κλείσει ιδιωτική εταιρεία, την Λαϊκή Τράπεζα, χωρίς να σεβαστεί την νομοθεσία και να αφήσει την εταιρεία να κηρύξει πτώχευση ως επιτάσσει η νομοθεσία και η αγορά. Κρατικοποίησε τράπεζα, το συνεργατισμό. Και μετά έκλεισε. Ίδρυσε το εστία. Τέλειωστο και μετά έκλεισε. Έκλεισε. Ναι. Ίδρυσε το εστία. Κάμνει σχέδια για προσιτή κατοικία με κονδύλιο κράτους. Είπε στον κόσμο, τώρα στην πανδημία μείνετε σπίτι σας και θα σας πληρώνω τους μισθούς σας. Επιδοτεί μισθό σε ιδιώτες. Απαγόρευσε απολύσεις. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικά τούτα ούλα τα... Ναι, οι αναφορές που, έκαμε χωρίζονται σε δύο σκέλη. Διότι όταν κάνει το εστία, για παράδειγμα, οι πρόσιτες κατοικίες για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ποιος θα πληρώσει, ενώ είναι οι φορολογούμενοι. Άρα δείχνει μια αλληλέγγυα στάση, μια αλληλέγγυα οικονομική πολιτική προς τον κόσμο που υπό κανονικές συνθήκες ένας φιλελεύθερος πρόεδρος στην οικονομία δεν θα το έκανε όλα αυτά. Χωρίζονται σε δύο σκέλη. Ναι. Η διάσωση του τραπεζών και του τραπεζικού κεφαλαίου δεν έγινε επειδή εγκομμουνιστής κάθε άλλο. Ναι, αντιλαμβάνεστε το πλαίσιο και το πνεύμα για το έγινε με που το ανάφερε. Έγινε με τη λογική ακριβώς να σώσουμε το μεγαλύτερο άρχοντα αυτού του τόπου που είναι το τραπεζικό κεφάλαιο. Το πιο σημαντικό κομμάτι της άρχουσας τάξης στον τόπο μας είναι το τραπεζικό κεφάλαιο. Έπρεπε να σωθεί για από τους κυβερνώντες για να μπορέσει να σώσει το υπόλοιπο της καπιταλιστικής μας οικονομίας. Δεύτερον... Δεν πιστεύω να θέλετε να αλλάξουμε και το μοντέλο της οικονομίας. Βεβαίως, εμείς έχουμε θέση μας. Να πάμε πού, αν όχι στην καπιταλιστική... Στην ελεύθερη αγορά και στην οικονομία. Εμάς η θέση μας στις παρούσες συνθήκες είναι η μειχτή οικονομία. Και το έχουμε διακηρυγμένο. Ναι, μα δεν είναι μειχτή οικονομία, κύριε Χριστόφια, αυτό που ζούμε. Δεν είναι μειχτή. Είναι ακραία καπιταλιστική οικονομία αυτό που ζούμε. Μα πώς είναι ακραία καπιταλιστική. Είναι όταν. Κοιτάξτε, αδυσπλέον. Ακραία καπιταλιστική, ακριβώς. Ακραία καπιταλιστική οικονομία θα ήταν εάν ο Νίκος Αναστασιάδης άφηνε την λαϊκή, εάν η λαϊκή δεν μπορούσε να επιβιώσει. Διότι ήταν πατρισμένοι, υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να φύγει να πτωχεύσει. Παναγιώτη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά οι τράπεζες καταφέραμε σε αυτόν τον τόπο να είναι η συνολική τους οικονομική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από το ίδιο το ΑΕΠ του κράτους μας. Ναι, άρα πηγαίνοντας ναι, ναι. Που κάτω οι τράπεζες είναι να πηγαίνουν και ολοκλήρη η κυπριακή οικονομία. Παλαιότερα. Ναι, τώρα μπορεί να είναι ίσα. Λαμβάνει παραπάνω. Εντάξει, ναι, αλλά. Θέλω να πω, εξακολουθεί να είναι το μεγάλο κεφάλαιο, μέρος του μεγάλου κεφαλαίου στην Κύπρο. Και μεγάλωσε, να πούμε για την αλήθεια, οι τράπεζες μεγάλωσαν επί καιρό Τάσου Παπαδόπουλου που ήσασταν στην κυβέρνηση και επί καιρό τη δική σα διακυβέρνηση. Εκτοξεύτηκαν σε τόσα μεγάλα. Ναι, και οπότε πηγαίναμε να πειράξουμε τις τράπεζες. Θυμίζω σας πώς αντιδρούσαν όλοι. Για το ότι είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε. Λένε ο Αβέροβενοφίτου ότι έχουμε τον καλύτερο τραπεζίτη στην Ευρώπη. Ας μην πάμε σε αυτήν τη συζήτηση. Ναι. Ας συζητήσουμε για το σήμερα και για το αύριο. Μάλιστα. Να μην παρελθοντολογήσουμε, γιατί ο κόσμος λέει μας παρελθοντολογούμε στο τέλος. Όχι, απλώς οικονομία είναι σήμερα, γεγονότα. Αλλά σήμερα. Την οικονομία σήμερα. Όταν φτωχοποίησες τον κόσμο μέσα από τις πολιτικές σου. Όταν επαναλαμβάνω το 92% είδαν τα εισοδήματα να μειώνονται. Ναι. Όταν άδειασες τις τσέπες του κόσμου με τις πολιτικές σου, όταν άφηκες εκτεθειμένο τον κόσμο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά μόνος του σε σχέση με τις τράπεζες, σε σχέση με τις εκποιήσεις που παρεπιπτόντως βάλουμε και ξαναβάλουμε και την πρόταση νόμου μας έχει τώρα τους μήνες για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι και το τέλος του χρόνου. Είδατε καμιά να γίνονται εκποιήσεις. Βεβαίως γίνονται. Γίνονται εκποιήσεις για υποθέσεις
που χρονολογούνται. Και όχι για πρώτη κατοικία, εν πάση περιπτώσει. Και έρχονται λίγαν συντόμως και ακόμα και για πρώτη κατοικία. Εμείς γι' αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Έλεγα ότι όταν τον απογύμνωσες τον κόσμο, και έρχεσαι μετά, δηλαδή όταν του κάνεις το ψωμί με τα χέρια, και έρχεσαι μετά και διάς του ψίχουλα που πας το ψωμί, δεν είναι και κομμουνιστική πολιτική το πράγμα. Είναι το πράγμα που μας εμπερίγραψες πριν, Μαναγιώτη μου. Ναι. Μας επιάσαν το καρβέλι το ψωμί ολόκληρο από τα χέρια και μας έδωκαν κάποια ψίχουλα με τα 3 ε, με το εστία, με το έναν κτλ. Που δεν είναι αμεληταία, συγγνώμη, δεν είναι αμεληταία. Δεν υποτιμούμε αυτές τις βοήθειες στον κόσμο. Έχει κόσμο που πραγματικά ζήπουν τη βοήθεια. Μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει κιόλας να τους ευγνωμονούμε κιόλας τους κυβερνώντες. Γιατί το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για τη φτωχοποίηση του κόσμου, για τη φτώχεια που ζει πολλοί κόσμο σήμερα, τη φέρει αυτή η ίδια η κυβέρνηση. Πάντως, στην περίοδο του COVID, κινήθηκε ορθά η κυβέρνηση. Ναι, μετά από πολλή πίεση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προεξάρχουσα στις ΠΕΟ, με πολλή πίεση. Για παράδειγμα, πίεση... η απαγόρευση των απολύσεων, κύριε Χριστόφια, δεν είναι ένα σημαντικό μέτρο. Ήταν βασική διεκδίκηση και αίτημα, δεν είχαν εξ αρχής αυτή την προθέση οι κυβερνώντες. Ήταν βασική διεκδίκηση και αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το οποίο έγινε αποδεκτό. Το μόνο που μπορώ να πιστώσω στην κυβέρνηση Αναστασιάδη στα μέτρα ανακούφιση του κόσμου εν μέσω lockdown και COVID είναι ότι ήταν που τις λίγες φορές αυτά τα χρόνια που είχαν ανοιχτά αυτιά. Αυτό είναι προς πίστη τους. Βέβαια, γι' αυτόν το λέω. Για να πούμε και κάτι θετικό, να μην είμαι μόνο άρνηση, είναι που τις λίγες φορές που είχαν ανοιχτά αυτιά, που έκαναν αποδεχτές προτάσεις και του ΑΚΕΛ και του συνδικαλιστικού κινήματος, ίσως και άλλων κομμάτων. Και δεν έκαναν από μόνοι τους ξερόκελα ότι έκοψε ο νους τους. Πείτε μας, επειδή έχουμε ακόμα δύο σημεία, σκάνδαλα, και το άλλο με τις εκλογές και τα ενδοκομματικά. Σχολιάστε μας τα τελευταία περιστατικά, κύριε Χριστόφια, που είδαμε και συγκλώνησαν την κοινωνία ευρύτερα. Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει σήμερα ήρθε, και πραγματικά ειλικρινά που το λέμε το δυστυχώς, να επιβεβαιώσει όλα όσα καταγγέλναμε ως ΑΚΕΛ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ναι. Σε σχέση με το λεγόμενο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια, τις διαδικασίες που εξεχυλώθηκαν, τον τρόπο που εδίνονταν τα διαβατήρια, το ότι μετατραπήκα σε καταναλωτικό προϊόν, όχι σε επενδυτικό προϊόν, όχι σε προϊόν τρόπο να προσελκύσουμε επενδύσεις, αλλά ήταν καθαρά κατανάλωση, ας πούμε, να αγοράσεις ένα διαμέρισμα μπας στον πύργο και να πιάσεις το διαβατήριο. Εμείς τα καταγγέλαμε μαζί με πόσους άλλους θεσμούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Αν τα λέμε μόνοι μας, όπως μας κατηγορούσε η κυβέρνηση απαντώντας μας τότε όλα τα χρόνια, να έλεγα ότι υπάρχει και λίγο έλεος. Δυστυχώς δεν εισακούμασταν. Την ίδια ώρα που το κατάγγελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο και πολλοί άλλοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλοι διεθνείς θεσμοί δικοί τους, μπορώ να πω, του δικού τους του γηπέδου, της έδρας τους. Επειδή λαλούν μας εμάς, είσαστε κομμουνιστές και παίζετε εκτός έδρας μες στον καπιταλισμό. Είναι οι δικοί τους οι παίχτες που τους εκαταγγέλλαν για τούτα ούλα ότι δεν στέκονται εντάξει και υπάρχει διαπλοκή, διαφθορά. Από το 2014 μέχρι το 2018 αναδειχτήκαμε πρωταθλητές για την τετραετία στην αύξηση της διαφθοράς και της διαπλοκής στο διεθνώς. Και εμείς τα λέαμε τούτα ούλα τα χρόνια και μας έλεγαν ότι κάνουμε εμείς τη ζημιά και ότι απλά κάνουμε αντιπολίτευση. Ναι. Το δυστύχημα επιπλέον είναι ότι εφάνηκε ότι η διαπλοκή και η διαφθορά απλώνει τα πλοκάμινα της παντού. Και εμείς εντάμε που κάνουμε αυτοκριτική και θέλουμε πραγματικά να πούμε και λέμε και στον κόσμο ότι η διαφορά μας είναι η εξής. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο και η διαφορά μας είναι η εξής. Εμείς αν έχουμε ένα στέλεχος ή δυο ή τρία μες τα χρόνια που εβουτήσαν το χέρι τους μες στο μέλι, αμέσως με το που το διαπιστώσαμε, εκτός που το ότι το κράτος και τα συντεταγμένα όργανα του τους εβάλαν στο σκαμνί, εμείς κομματικά αμέσως τους τιμωρήσαμε, τους αποδεσμεύσαμε από τις δυνάμεις μας και δεν αποτελούν μέρος του κορμού μας. Μιλάτε στον πληθυντικό, γνωρίζουμε όλοι για ένα στέλεχος, υπάρχουν κι άλλα.
Όχι, γιατί πολλοί τα συνδέουν και μας λένε, ειδικά ο συναγερμός αυτές τις μέρες, ότι γίνεται έναν κόμμα, πόσοι δρομολαξάν, πόσοι... Ομολογουμένως, αν δεν κάνατε αυτή την διευκρίνηση, θα σας ερωτούσα και εγώ το ίδιο. Ναι, γι' αυτό, ήθελα να σας προλάβω. Ότι σε κάθε περίπτωση που είχαμε τέτοια στελέχη, εμείς δείξαμε ότι τέτοιες συμπεριφορές και τέτοια πράγματα είναι ξένο σώμα στο δικό μας χαρακτήρα και φιλοσοφία ως κόμμα. Και δεν έχουμε ως κόμμα και δεν θέλουμε να έχουμε να κάνουμε με τέτοια φαινόμενα. Εντάξει, στο, και θέμα, αυτό της είμαστε... στο θέμα της δρομολαξίας, για να είμαστε γενικοί, δεν είχατε αποδεχτεί και δεν έχετε αποδεχτεί τότε την απόφαση του δικαστηρίου, διότι γινόταν λόγος για πολιτικό κρατούμενο. Ναι, γιατί θεωρούμε ότι κάποιοι άλλοι που ήταν οι θύνοντες νους τη γλίτωσαν και κάποιοι αδίκως κάτσαν μέσα. Αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Γι' αυτό εγώ και μου λέω είναι ότι εμείς αποδείξαμε στην πράξη και με την αποδέσμευση του κόσμου που τις τάξεις μας, αλλά και με το ότι πρώτο στατούμε, αν είμαστε οι πρώτοι που επίμονα εδώ και 4-5 χρόνια καταγγέλνουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή στον τόπο μας, ότι δεν είμαστε το ίδιο με τους άλλους. Ποιους άλλους, να χαρούν τα μάτια μου τα δυο, τσίνους που σε θεσμικό επίπεδο συντεταγμένα εφέρναν τις αιτήσεις για πολιτογράφηση από δικηγορικά γραφεία που συνδέονται είτε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε με σημερινά ή και τέως μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, για να αποφασίσει το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο αν θα τους τις εγκρίνει ή όχι. Και εννοείται τους τις ενέκρινε. Να μας πούν σε ποια άλλη ευνομούμενη χώρα διεθνώς. Πάντως με το δίκο. Γίνονται τέτοια πράγματα και δεν είναι διαπλοκή και διαφθορά που μόνο του το πράγμα. Δηλαδή το ότι εγκρίνω εγώ ίδιος διαβατήρια για τις δουλειές που έχει να κάνει ο άμεσα στενός συγγενής μου ή το άμεσα εμπλεκόμενο γραφείο που συνδέεται με το όνομα μου. Και μιλώ μόνο για τον Πρόεδρο, μιλώ και για τους συνεργάτες του, το Υπουργικό του Συμβούλιο. Ναι, ναι, είχα δει το φως της δημοσιότητας για τα ενέκριναν. Τα διαβατήρια οι ίδιοι. Οι ίδιοι χαλάρωσαν τα κριτήρια. Οι ίδιοι το ξεχαρβάλωσαν το πρόγραμμα με τρόπο που να βολεύει κάποιους να χρυσώσουν τα παλιούτσια τους. Έγιναν πιο αυστηρά τα κριτήρια. Τάχα έγιναν πιο αυστηρά τα κριτήρια. Πότε, το 2016 τα αυστηροποίησαν λίγο. Και λέω τάχα γιατί υπάρχουν σε τούτες όλες τις αποκαλύψεις. Φαίνεται ότι. Την τελευταία ότι, φορά το 19, νομίζω. Την τελευταία φορά, ναι. Η ουσιαστική φορά ήταν το 19, όταν αναγκάστηκαν μετά από τούτες όλες τις πιέσεις, τις καταγγελίες από τους διεθνείς οργανισμούς να πάρουν μέτρα, όχι επειδή το κάναμε με την ψυχή τους, πρώτον, οι κυβερνώντες. Και δεύτερον, εφάνηκαν από τις αποκαλύψεις ότι πολλά από τα κριτήρια, παρακάμπτονταν. Πάντως με το δίκο, παρεμβάσεις ακόμα και από τον Υπουργό Εσωτερικών να επισπευθούν κάποια κτλ. Ποιον Υπουργό Εσωτερικών, τον Νίκο Νουρίν ή τον κύριο Πετρίδη. Τούτον είναι μες στις αποκαλύψεις της Επιτροπής της κυρίας Καλογύρου. Μάλιστα. Πάντως με το δίκο συμφωνείτε για το θέμα του Γενικού Ελεκτή, ότι πρέπει να δοθούν τα κλειδιά στο Γενικό Ελεκτή να τα ελέξει όλα. Και στο Γενικό Ελεκτή. Εμείς δεν ακυρώνουμε τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό είναι ο συνταγματικά υπεύθυνος. Αφού υπάρχει, λένε, ο βοηθός Γενικός Ελεκτής στην Επιτροπή. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όμως γιατί ξαφνικά ο Γενικός Ελεκτής του πήραν τα κλειδιά αρχές του Σεπτεμβρίου, ενώ ξεκίνησε και πήγαν τους πρώτους φακέλους. Πάντως εξέτασε κάποιους φακέλους, ναι. Και δεν βρήκε, λέει, ούτε και έναν καθαρό. Αυτό. Όσους πρόλαβε να πάρει, δεν βρήκε καθαρούς. Και για κάποιο λόγο ο κύριος Νουρίς και η κυβέρνηση, γιατί είναι προσωπικό το θέμα, είναι η κυβέρνηση, είναι πολιτική απόφαση. Του εκλείδωσαν τις πόρτες και είπαν του είναι δική σου δουλειά. Μα πώς που δεν είναι δική του δουλειά. Όταν έχει να κάνει με διαχείριση οικονομικών του κράτους και τον τρόπο που μπορεί να, για παράδειγμα, να απολέσουμε έσοδα ως κράτος, είναι δουλειά του Γενικού Ελεκτή να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Που έχει ολόκληρη ελεκτική υπηρεσία συντεταγμένη να παίζει αυτόν τον ρόλο. Να σας πω κάτι, αυτός που δεν φοβάται ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του, δεν θα έχει πρόβλημα να κάνει έρευνα και ο Γενικός Ελεκτής παράλληλα με την έρευνα της Επιτροπής του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτός που την έχει λερωμένη βρίσκει προσκόμματα, αποκλεί ελέγχους και προσπαθεί να γλιτώσει. Αρχικά σκέφτηκα σας καλέσω, διότι όταν το είχα σκεφτεί, ήσασταν ακόμη Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΡ. Ναι. Μεσολάβησε η παραίτηση. Τι έγινε. Όχι, είναι παρέτηση.
Εμείς στην ΕΔΟΝ, στην ουσία, έχουμε ένα ηλικιακό όριο τα 33 στο καταστατικό μας και υπάρχει μια πρόνοια στο καταστατικό που λέει ότι στα ηγετικά πόστα, εάν καθίσταται ανάγκη, μπορεί να γίνεται εξαίρεση στο ηλικιακό όριο και να παραμένει στο πόστο του για όσο χρειαστεί το συγκεκριμένο άτομο. Εγώ είμαι στα 37 μου τώρα. Μάλιστα. Άρα παρέμεινα για κάποια χρόνια περισσότερο από το ηλικιακό όριο της οργάνωσης νεολαίας της ΕΔΟΝ. Τώρα που εκρίναμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει διάδοχη κατάσταση και την ίδια ώρα υπάρχουν και ανάγκες και στο κόμμα του εργαζόμενου λαού, του ΑΚΕΛ, και μου είχε ζητηθεί να πάω στις τάξεις του κόμματος. Έτσι, μαζί με τους συναγωνιστές μου στην ΕΔΟΝ, κάτσαμε, είδαμε, προγραμματίσαμε την εκλογική διαδικασία της αρχαιρεσίας και στις 14 του Οκτώβρη έγινε η εκλογή του Σεβίρου Κούλα ως του νέου Γενικός Γραμματέας. Να δούμε ένα σχόλιο του εφέτη που δημοσιεύτηκε στην off-site, ένα παρασκηνιακό, ο οποίος γράφει 27/9, είναι ένα πρόσφατο σχετικά δημοσίευμα, ότι έρχεται Χρήστος Χριστόφιας και το φαβορί ΑΚΕΛ Λεμεσού, θα πιάσουμε το πρώτο το σκέλος, ότι ο Χρήστος Χριστόφιας είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερίνιας, ο ικανότατος νεαρός θα κάνει το βάπτισμα πυρός στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και αναμένεται ότι θα σαρώσει. Πώς το σχολιάζετε? Καταρχάς να πω ότι έχω έναν παράπονο. Από ποιο? Που τον εφέτη και γενικά που τον κάθε δημοσιογράφο στον τόπο μας, που όταν έχει πληροφορίες δεν τις διασταυρώνει. Ναι. Ενώ μπορούμε κάλλιστα, και λέω το επειδή κάνουμε και δημόσια συνέντευξη. Εκτός αν είναι τόσο σίγουρες οι πληροφορίες που δεν χρειάζονται διασταύρωση. Εγώ λέω ότι ακόμα και σίγουρες να θεωρεί ο δημοσιογράφος ότι είναι, δεν είναι από του κόσμου να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Απλώς επειδή με αφορά άμεσα, σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο μου, θεωρώ πιο σωστό να. Ένα τηλεφώνημα είναι. Φίλε Χρήστο, έχω τούντες πληροφορίες που μου ακούνται ολόσωστες γιατί είναι και πολλά έγκυρη πηγή μου. Εσένα είναι η δική σου, επειδή αφορά το άτομο σου. Ναι. Και εγώ θα έλεγα, όπως θα πω και τώρα, ότι στο ΑΚΕΛ δεν λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούν στα υπόλοιπα κόμματα. Ούτε η αντίληψη μας για τις εκλογές και τα βουλευτικά έδρανα δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η φιλοδοξία, ναι, να το πω έτσι, σε σχέση με την βουλευτική έδρα. Τουλάχιστον να μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ εντάχθηκα στην πολιτική δράση γιατί θέλω να προσφέρω στον εργαζόμενο λαό. Θέλω να παλέψω για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού ευρύτερα στον τόπο μας. Ναι. Να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, να κερδίζουν με το σπαθί τους όλο έναν και περισσότερο έδαφος στην σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Γι' αυτό είμαι στα πολιτικά πράγματα και παλεύω. Ωραία. Και επειδή είσαστε γι' αυτό, για να μπορέσετε να κάνετε τους στόχους σας σε πράξη, πρέπει να μπείτε στο Κοινοβούλιο. Ναι, αυτό είναι μια άποψη. Εγώ λέω ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί που κρίνουμε συλλογικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω και εγώ άποψη, ό,τι κρίνουμε συλλογικά, εσωκομματικά, στο κόμμα, ότι θα υπηρετήσει με καλύτερον τρόπο το κόμμα, τους στόχους του και την υπόθεσή του. Ναι. Άρα, εάν κρίνουμε συλλογικά ότι ο Χρήστος είναι πιο βοηθητικός, να το πω έτσι, για την υπόθεση του εργαζόμενου λαού, για το πώς να παλέψουμε για τα συμφέροντα των εργαζομένων, από έναν πόστο που δεν έχει να κάνει με δημόσια αξιώματα, εμένα θα είναι εξίσου τιμή μου και καμάρι μου να υπηρετήσω που τζάμε. Ναι. Εάν χρειάζεται ο Χρήστος να είναι ακόμα και που τα βουλευτικά έδρανα ή το οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα για να προσφέρω πάλι για τον ίδιο σκοπό, εξίσου τιμή μου και καμάρι μου. Στο παρόν στάδιο, στο ΑΚΕΛ προέχει η προετοιμασία και η διεξαγωγή, ελπίζουμε να μας αφήγει ο κορονοϊός, του Παγκύπριου Συνεδρίου μας αρχές του Δεκέμβρη, το οποίο είναι εξαναβολής, ναι, ήταν να γίνει τον Ιούνιο. Ναι, ναι.
Άρα εμείς ξεκινήσαμε μια έτσι άτυπη, πολύ πρόωρη ανταλλαγή σκέψεων. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, συντεταγμένα τα συλλογικά όργανα θα κάτσουν να καταλήξουν στις αποφάσεις μετά το συνέδριο. Άρα, αρχές Δεκεμβρίου είναι το συνέδριο και πότε αποφασίζετε για το βουλευτικές. Δεν ξέρω ακριβείς ημερομηνίες ακόμα, ενώ δεν μας ενημερώσαν το πολιτικό γραφείο του κόμματος ακριβείς ημερομηνίες, αλλά φαντάζομαι εντός Ιανουαρίου. Δεν νομίζω πριν τις γιορτές να προλάβουμε να καταλήξουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί μιλούμε για 56 υποψηφιότητες που πρέπει να προσμετρήσεις πολλά κριτήρια, να κάνεις δυνατά ψηφοδέλτια που να εξασφαλίζουν και την εκλεξιμότητα και την ενδυνάμωση των ποσοστών του κόμματος για να παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη στον τόπο μας και την διασφάλιση αύριο δυνατής αντιπροσώπευσης που τα ικανότερα δυνατά άτομα εντός του Κοινοβουλίου για τα επόμενα 5 χρόνια. Ωραία. Άρα θα δείξει. Εγώ επαναλαμβάνω, σκοπός μου είναι, όπως θεωρώ και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ακελιστών, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού και τίποτε άλλο, ανιδιωτελώς, καθαρά, έντιμα και τίμια. Όταν εντοπίζουμε θέματα διαπλοκής και διαφθοράς, εμείς αμέσως τα σκαρτάρουμε γιατί είναι ξένα προς εμάς και προχωρούμε με καθαρόν το μέτωπο μας, μαζί, πλάι-πλάι, με τον εργαζόμενο λαό, με την νεολαία, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν είναι όλα μαύρα. Μπορούμε και πρέπει να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες στον τόπο μας και για τον λαό μας. Μάλιστα. Κύριε Χριστόφια, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είχαμε ακόμα ένα-δυο σημεία, αλλά δεν θα τα σχολιάσουμε. Ενδεχομένως να τα δημοσιεύσουμε και μας τα σχολιάζετε. και μας τα σχολιάζετε μετά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Παρασκήνιο. Σήμερα μαζί με τον Χρήστο τον Χριστόφιαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα. Να είστε καλά.